Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλημέρα. Η δουλειά πάει πάρα πολύ καλά. Η ψεκαστήρα έχει κάνει θαύματα. Έχει πιάσει το φάρμακο στο δέντρο κανονικότατα. Μπορούμε και το ελέγχουμε πάρα πολύ καλά. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κι άλλον ένα ψεκασμό εδώ πέρα. Συγχρόνως θα σκάψουμε το χωράφι, θα το κάνουμε το χλωοκοπτικό. Αναλόγως εκεί που δεν μπορεί να μπει η σκαυτική θα βάλουμε το χλωοκοπτικό. Κοίτα εδώ πεπάκι το δέντρο, έτσι. Ναι. Το δέντρο είναι λυσασμένα. Θέλει να καρπίσει. Φοβερά. Δεν το περίμενα ότι η ψεκαστήρα μπορεί να κάνει τόση δουλειά και τόσο καλή δουλειά δηλαδή. Κοίτα εδώ. Και μπορούμε να ελέγχουμε το χωράφι πιο εύκολα. Ανάλογα το αγροτεμάχιο που έχουμε, μπορούμε να κάνουμε και τον ψεκασμό ανάλογα με την ανάπτυξη που έχει το δέντρο. Επειδή μας ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι για την ψεκαστήρα της Steel, θέλω να αναφέρω ότι όσοι έχουν λίγα στρέμματα ελιάς μπορούν με αυτήν να μπαίνουν έτσι βολτούλα, όπως βλέπουμε τον Νίκο και μπαίνει, και τις ψεκάζουν και γίνονται με αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε. Δηλαδή είναι φοβερή. Επειδή την έχουμε δει και τη δουλεύουμε, είναι φανταστική. Μη σας φοβίζει το ότι πρέπει να είναι μικρά τα μουλελάκια, πρέπει να... και στη μεγάλη έχει μπροστά το εξάρτημα και φτάνει το φάρμακο, γιατί εγώ το ξέρω που βρίσκομαι μέσα στα χωράφια και περνάει και διαπερνάει και την άλλη πλευρά. Δηλαδή είναι φανταστική. Ας ξεκινήσουμε τη δουλειά μας. Και αμέσως μετά σκάψιμο. Πεπάτσι, τελειώσαμε. Κάναμε ένα ωραίο ψεκασμό. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τη σκαυτικιά. Πεπάκι, σε βλέπω μάχημη. Βάλ την μπρος. Πάγει τα καταφέρνει, μια χαρά, ε!
σκουπάκι τελειώσαμε. Πεπάκι, σχολάσαμε. Να δέσουμε τη σκαφτιά στα μάξι, να φορτώσουμε το χρονοκοπτικό και φύγαμε. Για δώσε μου την κάμερα. Αυτά από εμάς. Γεια σας. Με το καλό και στο επόμενο βίντεο.